Παρατάθηκε η προσωρινή διαταγή σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου και έτσι οι 32 συμβαζιούχοι καθαριότητας παραμένουν στα καθήκοντά τους στο Δήμο Ρεθύμνου. Εκκρεμεί οριστική απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει, ενώ την ίδια ώρα έχουν μείνει πίσω και οι πληρωμές τους. Ουσιαστικά την υπηρεσία θα τη δώσουν στους εργολάβους. Γι' αυτό πραγματικά είμαστε πλεονάζων και γι' αυτό είμαστε παραπάνω και γι' αυτό δεν έχουν τα χρήματα να μας πληρώνουν ξαφνικά. Αλλά να θυμηθούν ότι πέρυσι μας δώσανε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που έλεγε ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκές ανάγκες. Ξαφνικά τι άλλαξε? Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καθαριότητας, οι ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου σε προσωπικό καθαριότητας ξεπερνά τους 140 υπαλλήλους, όμως παραμένει αμφίβολο πόσοι θα διασφαλίσουν τις θέσεις τους και πόσοι θα απασχολούνται τελικά στον τομέα καθαριότητας. Κάθε μέρα για να φέρουμε την αποστολή μας σε πέρας, σε δύσκολες συνθήκες, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως βάζουν και φραγμούς και σύννεφα γύρω-γύρω και δεν δίνουν καθαρή την εικόνα. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και να πούνε στον κόσμο τι είμαστε και τι δεν είμαστε και αν χρειαζόμαστε και αν δεν χρειαζόμαστε. Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στην ανεργία και οι θέσεις τους να καταλήξουν σε πολίτες εκτός Κρήτης που εν τέλει δεν θα έρθουν ποτέ να εργαστούν στο Ρέθυμνο. Ζητούν την στήριξη του Δήμου, μιας και έχουν στα χέρια τους σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όμως τελικά φαίνεται ότι αυτές οι ανάγκες έχουν ημερομηνία λήξης μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου, όπως και υπάρχουν πληροφορίες για πλήρη ιδιωτικοποίηση του τομέα καθαριότητας. Ότι καλύπτουν αυτοί οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που σημαίνει ότι επαόριστον πρέπει να είναι και να μετατραπούν οι συμβάσεις τους για μια ζωή, να πάρουν σύνταξη από εκεί. Και να τους λέει για 2 μήνες επαόριστον, δηλαδή μέχρι να βγουν για 3 μήνες, για 4 οι οριστικοί πίνακες. Ας σταματήσει επιτέλους αυτό το παιχνίδι και ας σταματήσει και η λάσπη, γιατί αρκετά έχουν φτάσει στα αυτιά μου για μένα και για την εκπροσώπηση που κάνω.